Ξεκινώ από εσάς, κυρία Κομνηνάκα, καθώς σήμερα ήταν στην περιφερειά σας, στο νησί σας, ο κύριος Μητσοτάκης και είπε πάρα πολλά για το προσφυγικό. Επειδή λοιπόν έμπλεξε το εάν έχει θάλασσα, φράχτες, σύνορα ή όχι, το φράχτη, τη μόρια κλπ. Να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο για να κάνουμε ένα σύντομο γύρο για τον προσφυγικό. Ναι, κατά τη γνώμη σου, όχι απλά είπε, αλλά με άθλιο τρόπο εργαλειοποίησε το προσφυγικό στην ομιλία του. Και βέβαια επέλεξε ο κύριος Μητσοτάκης να στήσει τη φιέστα του στην άδεια Μόρια, που δεν είπε βέβαια ούτε ότι δημιουργήθηκε επί συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ούτε ότι γιγαντώθηκε επί συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ότι σήμερα. Επί συγκυβέρνηση, είπατε. Επί Σαμαρά δημιουργήθηκε, ναι, η Μόρια. Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Ναι. Και γιγαντώθηκε βέβαια στα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα, εκτός από την εικόνα της άδειας Μόριας, που είναι και μια άλλη κουβέντα γιατί έχουν πολλά υποσχεθεί για την αξιοποίηση του χώρου, παραμένει σε ισχύ η φυλακή στο Μαυροβούνι, που μάλιστα ο πληθυσμός της αυξάνεται το τελευταίο διάστημα, όσο και αν δεν το θέλουν να το παρουσιάσουν, και βέβαια χτίζεται στην καρδιά του νησιού μια απάνθρωπη φυλακή με χωρητικότητα πάνω από 5.000, που πρόκειται να λειτουργήσει ως πραγματικά κέντρο φυλακή πάνω από 5.000 προσφύγων και μεταναστών. Ακόμα ο τρόπος που προσπάθησε να μιλήσει για τη δίθεν αποτροπή και τη φύλαξη των συνόρων, στην πραγματικότητα στοχοποιώντας τους ξεριζωμένους και κατατρεγμένους ανθρώπους, παρουσιάζοντάς τους ως ότι αυτή είναι ο κίνδυνος για τα κυριαρχικά δικαιώματα και για τα σύνορα, κρύβει, αν θέλετε, και τις, νομιμοποιώντας και με έναν τρόπο και τις επαναπροωθήσεις και πραγματικά μη βγάζοντας τσιμουδιά για τις ευθύνες, για τους χιλιάδες νεκρούς, για τα νεκρά παιδιά και γυναίκες και ξεριζωμένους στα νερά του Αιγαίου. Και βέβαια την ίδια στιγμή που στοχοποιεί τους πρόσφυγες και τους μετανάστες ως τον κίνδυνο, πριν λίγο καιρό δεν τον ενδιέφερε να παρουσιάζει, παρουσιάζει τα νησιά μας ως τα νατοϊκά νησιά, ανοίγοντας άλλου είδους κινδύνους. Μάλιστα. Και βέβαια δεν είπε κουβέντα ότι τα νησιά μας συνεχίζουν να παραμένουν τα νησιά του εγκλωβισμού, γιατί δεν άλλαξε τίποτα αυτό, στην κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, ούτε βέβαια στον κανονισμό του Δουβλίνου, τον οποίο τήρησαν με ευλάβεια όλες οι κυβερνήσεις που μετατρέπουν και θα συνεχίσουν να μετατρέπουν τα νησιά μας σε χώρο εγκλωβισμού αυτών των ανθρώπων. Είναι από τη Λέσβο, μπορεί να μας πει λοιπόν εδώ αν είναι πολύ συχνό το φαινόμενο των χιονοπτώσεων ακόμα και σε παραθαλάσσιες περιοχές της Λέσβου, όπως είχαμε και φέτος. Σίγουρα ήταν συχνό το εσχρό φαινόμενο και να κοιμούνται πρόσφυγες στο χιόνι, γιατί υπήρξε και τέτοιο, αλλά και σήμερα να έρχονται πνιγμένα παιδιά στις ακτές του Αιγαίου. Θα πρέπει να τονίσουμε λίγο και το ρόλο της Τουρκίας. Ξέρετε, εμείς δεν θα διαλέξουμε μεταξύ της μίας ή της άλλης αθλειότητας, για να μην λέτε ότι τα λέμε και εκ του ασφαλούς και από τα κανάλια του. Το ότι δεν δόθηκαν ούτε πολιτικές ούτε ποινικές, δεν αποδόθηκαν ούτε πολιτικές ούτε ποινικές ευθύνες για το θέμα των υποκλοπών, είναι δεδομένο, το ξέρουν οι πάντες. Όμως κανείς δεν μιλάει για το ποιος διαμόρφωσε τελικά και συνδιαμόρφωσε το πλαίσιο ουδής εξαιρείται των υποκλοπών, που είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο που ψήφισαν όλα τα κόμματα, και αν θέλετε αυτή είναι και η κοινή γραμμή και η κοινή βάση που συνδέει και όλα τα άλλα κόμματα, και γιατί προχωράμε προς τις εκλογές, οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει και στα ζητήματα αυτά που αφορούν τα δικαιώματα του λαού, όπως αντίστοιχα ήταν και η προηγούμενη συζήτηση που μιλάμε για το προσφυγικό και άλλα, το Ταμείο Ανάκαμψης κλπ, που εκεί από κοινού ψηφίζουν τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις, και εδώ βέβαια μπορεί να κοκορομαχούν και για άλλους λόγους. Κύριε Φωτόπουλε, λοιπόν, μισή φράση.